Άντε να ξυπνάμε λίγο, ρε, άντε. Πάω και πάμε λίγο. Αυτά τα πάρεις να κάνουμε μετάδοση αύριο. Πολύ γέλιο έχεις, να ξέρεις. Τέλος πάντων, είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Ονομάζομαι Σταύρος Κόλκας. Από την απέναντι πλευρά είναι ο Άκης Αξιλόγλου και στη μέση το παιδί διαμάντη της αθλητικής δημοσιογραφίας, ο Δημήτρης Τσολμπατζόγλου. Χρήστο, κλείσε λίγο σε παρακαλώ τον εξαρισμό γιατί θα την πληρώσουμε. Ηρέμησε το στούντιο με το που έκλεισε. Ο Χρήστο τι έλεγε πριν, πάρει προκαλεί συνεχώς. Τι του είπε κάποιος ότι άμα είναι προκλητικός με τον ΠΑΟΚ θα ανέβει ο Άρης. Έμεινα στο κομμάτι που έλεγε ο Ολυμπιακός έχει 40 τίτλους και εσύ κανέναν και μεγαλοπιάνεσαι ότι είστε στα ίδια. Κάτι τέτοιο άκουγα. Μιλάμε τώρα ότι είναι η πιο φιλοολυμπιακή πλέον από οποιονδήποτε άλλον. Δηλαδή υπάρχουν Ολυμπιακοί που δεν είναι τόσο φιλοολυμπιακοί όσο ο Χρήστανθος. Απλά δεν έχει καταφέρει να κάνει αυτό που έκανε η Λαμία από την κατηγορία ότι είναι του Ολυμπιακού, αλλά τα έχει βρει με τον Μελισανίδη. Αυτό προσπαθεί τώρα να τελειώσει. Εμείς έχουμε καλή σχέση με τη Λαμία, μας βάλει λίγο στο κάδρο. Μας υπονοεί, ρε. Ναι. Βέβαια. Αλλά δεν έχουμε καλή σχέση ότι με τον Ολυμπιακό και τον Μελισανίδη. Λέει ότι θέλουμε να δείχνουμε ότι δεν έχουμε, αλλά έχουμε. Ο πρόεδρος της Λαμίας είναι ο Κίσιγκερ να υποθέσουν. Ο απόλυτος διπλωμάτης. Ο απόλυτος διπλωμάτης, δηλαδή πραγματικά. Δεν... Τέλος πάντων. Με τη Λαμία είμαστε ξεκάθαρα ως εκπομπή. Εντάξει, αυτό είναι. Είμαστε με τις μικρότερες ομάδες. Όχι, ο Χρήστανθος. Να μιλάς για τον εαυτό σου. Δύο ψήφους. Εγώ και ο Άκης είμαστε με τη Λαμία. Εσύ με ποιον είσαι. Δεν υπήρε θέση ο συνάδελφος. Μην τον. Ίδιο ζώδιο είμαστε. Εγώ και, δεν... και καιρό το έχω δηλώσει. Δεν θέλω να ανέβει ο Άρης σε Super League. Δεν θέλω, ρε φίλε. Δηλαδή, προτιμώ από το να έχω από του χρόνου αυτές τις αντιπαλότητες με τους γνωστούς μου φίλους, κουμπάρους, γαμπρούς κλπ. Θέλω να φτιάξω τις σχέσεις μου, ναι, κι εγώ. Ναι, δεν θέλω. Γιατί να τότε. Αφού δεν θες να γιατί τους αγαπάω, θέλω να τους πειράζω. Να χάνουν και να τους παίρνω τηλέφωνο. Τους κάνω καζούρα. Α, χάνουν από το. Εδώ αυτοί έχουν μούτρα και μου κάνουν τώρα καζούρα. Παίρνουν τηλέφωνο και λένε χάσατε από εκεί. Και λέω, εντάξει, αφού έχετε τα μούτρα και το κάνετε αυτό, τουλάχιστον. Όχι, όχι. Εγώ όσο ακούω το Χρήστανθο, τόσο και περισσότερο δεν θέλω να είναι ο Άρης. Δεν είναι, ρε παιδιά, μην το πάρετε. Έχω πολύ κόσμο στον Άρη που συμπαθώ, εντάξει. Πολύ κόσμο. Αυτή την περίοδο. Δηλαδή, όταν ήταν η ΑΕΚ Β' Εθνική, θέλατε να ανέβει, άσχετα που φαινόταν ότι θα πάει τρένο. Εγώ δεν ήθελα. Την ΑΕΚ, δεν ήθελα να έχει ένα μεγεμελέ. Δεν είχα τρέλα με την ΑΕΚ. Δηλαδή, ο Ηρακλής, άμα πέσει, δεν θα θέλω να ανέβει. Θέλω να υπάρχει ένα μεγεμελέ. Ο Πανιώνιος, άμα πέσει, θα έλεγα ας ανέβει καμιά άλλη ομάδα. Μην ανέβει ο Πανιώνιος. Δηλαδή, δεν το κάνω, σου λέω από. Το κάνω γιατί θα προτιμούσα να ανεβαίνουν τα outsider. Εγώ θέλω, επειδή καίγομαι για το προϊόν. Θέλω να έρθει καινούριο αγοραστικό κοινό στη Super League. Η Λαμία δηλαδή την έχει για μεγάλη πόλη. Είναι ξεκάθαρα ένα καινούριο αγοραστικό κοινό. Ναι, θα κάνω sold out. Αντιφάσκιστο. Γεμάτο γήπεδο είναι. Ναι, ναι. Γεμάτο γήπεδο. Θα περίμενα να το πει αλλιώ. Ο Μπάμπης ο Τενές. Να δημιουργηθεί ένα νέο προϊόν. Ο πρώην προπονητής μου άλλωστε. Εντάξει, τον είχα στο χωριό. Έχω και μια συναισθηματική. Ένα δέσιμο. Ένα δέσιμο. Ναι. Δεξιμπάκ με βάζει. Από τη Λαμία πέρασε ο Κουτσής. Όχι. Όχι. Πέρασε σαν προπονητής, δεν ξέρω. Μπορεί. Πρέπει να πέρασε. Δεν έχω ιδέα. Αλλά τέλος πάντων. Ο Άρης ο Χρήστανθος είναι μετικός, προκαλεί συνεχώς και θέλω να συνεχίσει έτσι γιατί είναι στο σωστό δρόμο για την απόλυτη διάλυση. Εγώ πιστεύω ότι αν αυτά που λέει φέτος τα έλεγε πέρσι που ήσουν και εσύ στο πάνελ, πολλές εκπομπές δεν θα τελειώνουν. Πώς λέμε, πολλά μάτια δεν θα τελειώνουν. Στον Μπατζόπουλο είναι τέρας ψυχραιμίας, γι' αυτό επιλέχθηκε για αυτό το κόνσεπτ. Ναι. Ναι. Γιατί από τη μία μπαίνει και από την άλλη βγαίνει. Αλλά ο Τζομπατζόκο έχει το εξής κακό. Μια φορά νευριάζει. Δεν νομίζω σε αυτόν να νευριάσει. Με αυτόν και για τέτοιους λόγους δεν νευριάζει. Πρέπει να είναι κάτι άλλο, σε άλλο επίπεδο. Όχι, 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 νευριάζει. Μια φορά όμως θα νευριάσει. Και τότε δεν το σώζουμε. Ναι. Τι να κάνουμε, άμα γίνει και αυτό, τουλάχιστον να κοιτάξουμε τα νούμερα. Να είναι ψηλά τα νούμερα. Φίλε, γι' αυτό θα γίνει. Ναι. Εκεί κάπου 15 Μαΐου τον βλέπω να τον κάνει στον αέρα έτσι, να αρπαχτεί. Ναι. Τέλος πάντων. Πάμε να ξεκινήσουμε. Συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες, είναι η αλήθεια. Παραμονές μεγάλου αγώνα σήμερα. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ πρώτος ημιτελικός. Έχουμε και ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός Βόλο, η αλήθεια είναι αυτό. Τι ώρα παίζουμε. 7 η ώρα. Το δείχνει. Βέβαια. Μόλις θα έχουμε προσγειωθεί. Ποιος το δείχνει. Η Νόβα, βέβαια. Δεν έχουμε εκεί που πάμε ούτε TV και Νόβα. Μεγάλη επιτυχία. Ναι. Έχουμε Nova Go όμως. Μάλιστα. Καλά, δεν θα βρούμε μια καφετέρια να το μείνουμε μάτσο. Εντάξει, δεν έχουμε και περίσσια άνεση να πάμε σε καφετέρια να δούμε παιχνίδια άκη μου στην Αθήνα. Ενημερωτικά. Εντάξει, στην Αθήνα είμαστε λίγο καλύτερα. Καλά, δεν μπορούμε να βρούμε ένα άλλο λόμπι ξενοδοχείου, κάτι να. Ναι, αυτό ναι, κάτι μπορεί να γίνει. Έχω στο μυαλό με ένα λόμπι ξενοδοχείου που θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Αλλά και το Nova Go έχω μεγάλο κινητό, ρε φίλε. Εντάξει, κάτι θα κάνει το Nova Go. Δεν θα μπορεί να ελέγξει την ταχύτητα του Ντάντε.
Μήπως δεν πουλάμε το κινητό σου. Σκαρφώνει. Θα βγαίνει το σκορ μετά. Είναι σε δαιμονιώδη φόρμα. Ντάντε, εννοείται. Ναι. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα δώρα που δίνουμε. Ανυπομονούν τα παοξάκια. Γιατί έχουμε λαμπάδες σήμερα, ΠΑΟΚ, οι οποίες όμως με ενημέρωσαν ότι δεν είναι μόνες τους. Θα δώσουμε τρεις λαμπάδες. Άκου τώρα. Ήταν το πιο καλή μοναξιά δηλαδή. Η μία λαμπάδα, αν κατάλαβα καλά, και θα με επιβεβαιώσουν τώρα οι υπεύθυνοι, έχει μαζί και μία μονόπολη. Εννοείται ρε φίλε, που λαμπάδα χωρίς μονόπολη έχει. Η άλλη λαμπάδα, όλα από την ΠΑΟΚ, έτσι από τα καταστήματα. Μονόπολη ΠΑΟΚ. Ναι. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλο κλαμπ, έχει και δική του μονόπολη. Η άλλη λαμπάδα έχει παιδικό ρολόι μαζί. Παιδικό ρολόι, τι εννοείς? Παιδικό ρολόι. Του Κλάους αυτό το ωραίο ή άλλο? Ρολόι ρε φίλε, έχει στο λαιμό. Η άλλη έχει μία ρηγέ φανέλα. Η ρηγέ φανέλα είναι το παλαιό. Έχει μονόπολη με τη λαμπάδα μαζί. Και παιδικό ρολόι ΠΑΟΚ με τη λαμπάδα μαζί. Ναι, ρε. Και ρηγέ φανέλα με τη λαμπάδα. Τρεις λαμπάδες. Όχι μία με όλα αυτά τα τρία. Τρεις τυχεροί δηλαδή. Και πώς τα. Όπου θέλουμε εμείς θα δώσουμε. Τη μονόπολη, το ρολόι. Ή να το γράφει ο καθένας τι θέλει. Όχι. Εμείς θα δώσουμε. Ήσουν ξεκάθαροι. Ναι. Άρα, γράφετε FM, αφήνετε κενό, λαμπάδα ΠΑΟΚ και αποστολή στο 4526. Ένας θα πάρει τη λαμπάδα με τη μονόπολη, ένας τη λαμπάδα με το παιδικό ρολόι, πάω και αυτό, και ένας τη λαμπάδα με τη ρηγιά φανέλα. Φοβερό δώρο. Έχουν γίνει πολλά, αυτό το 15ήμερο έχουν γίνει πολλές συζητήσεις μεταξύ νονών που νιώθουν και δεν τα αφήνουν αυτά στην τύχη, με τα βαφτισίμια απευθείας, διότι η μαμά είναι αστάθμητος παράγοντας και συνήθως δημιουργεί πρόβλημα. Ναι, ρε φίλε, προβληματικές τώρα. Ναι, είναι προβληματικές, ναι, γιατί λένε και πώς θα την ανάψει στην εκκλησία και δεν βολεύει. Και σιγά μην είναι με τη λαμπάδα ΠΑΟΚ μέσα σε τόσο κόσμο. Και παίρνουν κάτι με κάτι καραβάκια, με κάτι. Ναι, ντροπή τους. Χαζομάρες. Συμπλεγματικές, ρε. Συμπλεγματικές. Τα κάνουν τα παιδιά μας φλόρους από μικρά. Μισούν τον ΠΑΟΚ, ρε, οι γυναίκες. Μισούν, ναι, τον ΠΑΟΚ. Μα να σου πω κάτι, και ΠΑΟΚτσούδες να είναι, ναι, μισούν τον ΠΑΟΚ. Και ναι, σου λέει, οι άντρες μέσα στο σπίτι ασχολούνται όλο με το ποδόσφαιρο. Κατάλαβες. Και δημιουργούν αυτός, θέματα. Γι' αυτό, ναι, πρέπει η συζήτηση να είναι κατευθείαν νονού και βαφτισμού. Εγώ το ρώτησα, απλά πλέον έχει εκπαιδευτεί τόσο πολύ. Του λέω, θέλεις με κανένα αυτοκίνητο, με κανένα Batman, με κανένα τέτοιο. Το σε τρία. Θέλεις, ξέρω. Εγώ θα έλεγα, ναι. Α, ο Γιαννίδης έχει δεσμευτεί, θα μου το δώσει με 700 δόσεις. Γιατί δεν βγάζει ένα σε τρία ΠΑΟΚ? Εγώ, α πούμε, αυτό που είχε στην έκθεση είχε κόκκινο από πάνω, αλλά του είπα θα το κάνει μαύρο και μου το δώσει. 700 δόσει, 25 ευρώ το μήνα. Ούτε το χρέο το ελληνικό δεν. Ναι. Τι θέλω να πω, και τελικά το παοξάκι, φίλε. Ναι. Στα ίσα μου. Φανέλα, όχι, νονό, θέλω λαμπάδα ΠΑΟΚ. Η φανέλα πάει πολύ καλά. Τα άλλα είναι λίγο μονόπολη και έτσι η φανέλα είναι που κάνει διαφορά. Και η μονόπολη είναι δυνατό παιχνίδι. Κρατά τη λαμπάδα και κρέμε τη φανέλα από δίπλα. Δεν την έχω δει, να σου πω την αλήθεια. Φαντάζεσαι. Είναι έξτρα. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Πάμε λοιπόν. Ήδη έχουν αρχίσει τα μηνύματα. Τους ψήνουμε με αυτά που λέμε. Ωραία, πολύ ωραίο δώρο. Μα κάνουμε πολύ καλό marketing ούτως ή άλλως. Πολύ ωραίο, είναι... πολύ χρήσιμο. Πάμε λίγο στους χορηγούς μέχρι να ξεκινήσουμε. Ο πειρατής μας έχει ενημερώσει ότι σήμερα έχει Juventus Barcelona. Πρέπει να υπάρχει ειδική. Ναι, ρε, δύο γιγαντοθόνες. Και νωρίτερα έχει και το βολάκι. Και βόλε και Μπαρτσελόνα. Δύο γιγαντοθόνες και ρημάτων από βαρέλι, 2+1 δώρο. Δηλαδή, πληρώνεις 4, πίνεις 6. Όσες χρειάζεται για να γεμίσεις λίγο κατευθείαν την καζάνα σου. Πληρώνεις 2, πίνεις 3. Πήγες στη δεύτερη προσφορά. Ναι, πληρώνεις 4, παίρνεις 6. Ναι, γιατί είναι και δύο τα μάτς. Καλά το έθεσες εσύ. Έχουμε φίλο που μας ακούει από τη Λαμία. Περίμενε λίγο. Ναι. Να, θα πω την προσφορά του πειρατή. Εγώ δεν είμαι τη Λαμία. Καλημέρα Σταύρο, ήδη ξεκίνησα. Εγώ Λαμία είμαι τώρα και σας ακούω από το ίντερνετ. Στην αγαπημένη αυτή πόλη της Στερεάς Ελλάδος. Όχι. Τι? Δεν. Δεν. Πλέον Θεσσαλονίκη, Αθήνα είναι σούπερ με το τούνελ. Να πάρουμε ένα παίχτη του Άρη στο μπάσκετ. Να μας πει. Πώς είναι η διαδρομή για κάτω? Ναι, το δοκιμάσανε ή δεν το προλάβανε? Ήταν μετά τα εγκαίνια ή πριν τα εγκαίνια? Μετά, δεν προλάβανε να πάνε. Πήγανε. Δεν πήγανε για λόγο, δεν είχε πρόβλημα οικονομικό. Ήταν επειδή ήθελαν να δουν το τούνελ. Έτσι λέει ο Χρήστος. Όχι, ήταν επειδή είναι υπερσύγχρονο το λεωφορείο. Γιατί έτσι παρουσιάστηκε αυτό το λεωφορείο.
ότι είναι από τα πολύ καινούργια και τέτοια. Δεν πατάει στον δρόμο. Οι Αμερικάνοι που παίζουν πολλές φορές από πόλη σε πόλη με μεγάλες αποστάσεις πηγαίνουν, λέει, με λεωφορεία. Αποκλείεται. Του NBA. Εντάξει, μου το έχει πει αυτό ο Αριανός. Μου λέει, μην νομίζεις, λέει, στην Ελλάδα που είναι έτσι με τα αεροπλάνα και με τα τσάρτερ και με αυτά. Στην Αμερική, λέει, πολλές φορές από πόλη σε πόλη που μπορεί να είναι και 1500 χιλιόμετρα πηγαίνουμε με το λεωφορείο. Και λέω, ρε, το λες σε μένα αυτό. Εγώ έχω αδελφικό μου φίλο το Μάνο, ο οποίος τα εξτραδάκια του, γιατί δουλεύει στην United, είναι να δουλεύει τσάρτερ, οι οποίες ομάδες του NBA έχουν και εφεδρικό τσάρτερ. Σε περίπτωση που πάθει κάτι το αεροπλάνο, να μην μείνουν και χάσουν χρόνο, γιατί είναι από μέρα σε. Δηλαδή παίζουν με τις ώρες εκεί από παιχνίδι σε παιχνίδι και έχουν εφεδρικό. Και μια φορά, λέει, ναυλώσαν, αναγκάστηκαν Concorde. Αναγκάστηκαν και ναυλώσαν για να μην χάσουν το χρόνο. Πρώτη ώρα με την τεχνική εταιρεία Αναδομό. Φέτος έχει γενέθλια, κλείνει 10 χρόνια λειτουργίας και κάνει προσφορά 10 άτοκες δόσεις αντί για 6 για όλη αυτή τη χρονιά. Για ανακαίνιση στην Αναδομό με 10 άτοκες δόσεις, μπείτε αναδομό.gr, τηλεφωνήστε 2311 241 508 για να ρωτήσετε, για να ενημερωθείτε για όλες τις προσφορές. Μην τρέπεστε οι νονοί, οι άντρες, γιατί βλέπω ότι είναι μόνο οι κυρίες. Σταυρώσαμε αυτά που λέγαμε, ότι μισούν τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος λέει για το αυριανό παιχνίδι, άλλο ματς, νέα πρόκληση, ίδια σοβαρότητα. Μία από τις βασικές αρχές του ποδοσφαίρου είναι πως οφείλεται να το σέβεσαι, προκειμένου να σε σεβαστεί και αυτό. Η σοβαρότητα ανεξαρτήτως συνθήκων είναι ένα από τα συστατικά της επιτυχίας. Ο ΠΑΟΚ έκανε αυτό που έπρεπε την Κυριακή και τώρα ετοιμάζεται να κάνει αυτό που πρέπει και την Τετάρτη. Κόντρα στον Παναθηναϊκό. Είναι ουσιαστικά, φίλοι, σαν να διαβάζω το σχόλιο της ημέρας μας την Κυριακή το βράδυ. Κουράστηκαν του ΠΑΟΚ να διαβάζουν και να τους λένε ότι δεν είναι ίδιο παιχνίδι, δεν είναι ίδιο παιχνίδι και... Ναι, θα είναι τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Αλλά αυτό είναι κάτι που άπαντες το γνώριζαν από πριν. Δίχως να χρειάζεται να περιμένουν το αποτέλεσμα της Τούμπας για να βγάλουν το συμπέρασμα. Αφορά άλλη διοργάνωση. Είναι το πρώτο σκέλος μιας διπλής αναμέτρησης και κρίνει την πρόκριση στο τελικό του κυπέλου. Λέει, είπα, ΠΑΟΚ. Ναι, χαρά τα λέει. Για τον αγώνα τον αυριανό. Όπου παίζει ο Βαρέλα. Και να μην πει. Θα μπορούσε να μην έχει τίποτα και να μην τον δούμε στην εντεκάδα. Σωστό και αυτό. Αυτό τι είναι. Καλό. Εσύ μη δεις πρόσφυγες. Όχι, ρε φίλε μου, κάνει εντύπωση. Βλέπεις θέμα στο ΠΑΟΚ 24, φιλικό με τους πρόσφυγες. Και αμέσως κινητοποιείς. Τι πράγμα είσαι. Όπου ΠΑΟΚ ξέρει. Του λεντάμε, ρε φίλε, δες εδώ φωτογραφία. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ συνεργάζεται με το Κέντρο Υποστήριξης Νέων. Φίλοι μου είναι, εγώ τα πιάνω. Ξέρετε ότι έχουμε football prints στο Ισραήλ. Ομάδα, τέτοιο. Ναι. Ακαδημία. 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 Η συνεργασία, όχι. Κλαίνε. Με σκοπό τη διοργάνωση ενός φιλικού ποδοσφαιρικού παιχνιδιού ανάμεσα στην ομάδα K14 του Δικεφάλου και μια ομάδα ασυνόδευτων ανήλικων παιδιών προσφύγων που ζουν στον ξενώνα της Άρσης. Μεγάλη Τρίτη, σήμερα. Στο γήπεδο της Μίκρας στις 7. Με στόχο να στείλουν όλοι μαζί ένα ηχηρό μήνυμα ζωής αλλά και να δώσουν χαρά στους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να αφήσουν το σπίτι τους και στις του πολέμου που έχει ξεσπάσει. Τους γλεντάμε όλους. Και μετά θα πάνε και στην οικογενειακή κερκίδα την τελευταία αγωνιστική αυτά τα παιδιά. Ναι. Γιατί είναι ασυνόδευτα παιδιά, κατάλαβες. Δηλαδή είναι... πέθαναν οι γονείς, ξεκίνησαν το ταξίδι, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να πνίγηκαν, μπορεί να έκανε. Και τα παιδιά είναι ασυνόδευτα 13-14 στην πιο έτσι, δύσκολη ηλικία. Μισό λεπτό. Βάζω άλλη μια παράμετρο. Η φωτογραφία που έχει βάλει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μας δείχνει ένα πιτσιρικά ο οποίος να είναι 5 χρονών. 5-6, ναι. Και Αφρικανός. Και εσύ πας με την ΚΑΠΑ 14. Τι θες να κερδίσεις, ούτε fair play. Πρώτα απ' όλα δεν είναι Σύριος ο πιτσιρικάς που έχουν στην βασική. Ναι, ρε, αυτός είναι από άλλη τέτοια. Α, είναι άσχητη φωτογραφία. Ναι, ναι. Απλά ναι. Είναι θεϊκή φωτογραφία. Θυμάστε εκείνη τη φωτογραφία. Δηλαδή είναι ο μικρός Φουτσίνη. Άνα, μπράβο. Θυμάστε που ήταν 4-5 Φουτσίνηδες και παίζανε με τους. Αυτός εδώ. Είχαν πάει στην προπόνηση. Με τον Κωνσταντίνο του Φουτσίνη, το γιο. Τη θυμάσαι. Τη γυναίκα του Φουτσίνη, τη θυμάσαι. Ο Κωνσταντίνος του Φουτσίνη θα έχει πάει φαντάρος. Ναι, κανονικά. Έλληνας, κανονικά. Ο Κωνσταντίνος του Φουτσίνη στα 5 του ήταν 12. Αλλά αυτό είναι μια. Είναι ένα οικογενειακό δράμα. Ένα διαφορετικό τύπου δράμα. Ελπίζω η ΠΑΕ ΠΑΟΚ σε αυτό το φιλικό παιχνίδι να μην έβαλε διαιτητή Σιδηρόπουλο. Ναι, γιατί. Εντάξει. Πρέπει να σε ενημερώσει κανείς ότι ο Σιδηρόπουλος είναι αυτός που θέλαμε να είναι. Μην έχουμε πάλι μετά το παιχνίδι. Ο καλύτερος διαιτητής είναι. Δεν το ξέρω, τι να κάνω. Έχει κάνει λάθη φέτος.
Πολλά. Που έχουν κάτσει. Αυτό και απέναντι στον πάγκο. Ναι. Αλλά όταν λέμε για Σιδηρόπουλο στο παιχνίδι, καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε διαιτησία τύπου Σπάθα ή Παπά. Με 20-30 λάθη υπέρ τη μια ομάδα. Αυτό. Λάθος μπορεί να κάνει. Φυσικά μπορεί να κάνει λάθος. Τα ξέρουμε, Μίτσο, τώρα. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Τα ξαναλέμε. Με το Χρήστο θα τα λες αυτά που μπερδεύεται. Και ψάχνει επιχειρήματα. Και άλλοι μπορεί να μπερδεύονται. Και με το Βασάρα συνέβαινε αυτό όταν ήταν διαιτητής. Ότι έκανε κάποια χοντρά λάθη. Και έλεγε ότι. Ο Βασάρας, επειδή έχει κάνει πολλά ως αρχιδιαιτητής και ως στέλεχος της ΚΕΔ, μην πας να το δικαιολογήσεις. Και τότε βλακίες έκανε. Όχι, ρε. Και τότε βλακίες έκανε. Μικρός διαιτητής. Ότι όταν είσαι διαιτητής θα κάνεις λάθη. Το θέμα είναι ότι είναι εμφανές ποια λάθη είναι είτε από την πίεση είτε από διαπλοκή και ποια λάθη είναι γιατί είσαι άνθρωπος και κάνεις λάθη. Τι να κάνουμε. Γι' αυτό λέω ότι και για το Σιδηρόπουλο βγαίνει αφέτος κάποια λάθη. Ναι, είναι ακριβώς η απόδειξη ότι όταν είσαι διαιτητής κάνεις λάθη. Το θέμα είναι ποιο, υπήρχε κάποια συγκεκριμένη στρατηγική να ευνοηθεί κάποιος για τα λάθη που γίνανε. Να είσαι πολύ άμπαλος ναι, για να μην καταλαβαίνεις ότι άλλο τα 20 λάθη που έκανε ο Παπάς πέρυσι στον ημιτελικό, όλα υπέρ του Ολυμπιακού, και άλλο το ένα ή τα δύο λάθη που μπορεί να κάνει ο οποιοσδήποτε άλλος διαιτητής σε ένα μεγάλο παιχνίδι. Φυσικά δεν πρέπει να κάνει λάθη, φυσικά πρέπει να είναι τέλειος. Οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ θα λένε αν κάνει λάθος θα κάνει υπέρ του ΠΑΟ και άλλοι θα λένε το αντίθετο. Γενικά ο Παναθηναϊκός εντός έδρας πιέζει πάρα πολύ το διαιτητή. Ναι. Είναι ένα κομμάτι του τρόπου που αντιμετωπίζει τα παιχνίδια. Ωραία. Είναι μια εξέλιξη το ότι μετά από 4 χρόνια μια ΚΕΒ επιτέλους όρισε το Σιδηρόπουλο σε εκτός έδρας ντέρμπι του ΠΑΟ. Το λέγαμε πόσα χρόνια ότι οι προηγούμενοι όριζαν αυτόν που δεν επηρεάζεται από την έδρα. Θεωρητικά, γιατί ήταν έμπειρος και είναι έμπειρος, τον όριζαν μόνο στα εντός έδρας παιχνίδια του ΠΑΟΚ ντέρμπι. Με ΑΕΚ, με ποιους άλλους. Μετά από 4 χρόνια ήρθε μια ΚΕΒ να τον ορίσει επιτέλους και σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπογράφει κανείς που θα είναι τέλειος. Εντάξει, είπαμε. Για μένα η φοβία που έχω στο Λεωφόρο πάντα είναι ο τρόπος που παίζει ο Μπέρκ. Ο οποίος έχει τον καλύτερο τρόπο να εκβιάζει σφυρίγματα. Είναι και αυτό μέρος του παιχνιδιού. Είναι μέρος του παιχνιδιού, ακριβώς. Να έχεις και εσύ έναν. Έχεις. Δύσκολο. Αλλά θα πρέπει και ο Σιδηρόπουλος να καταλάβει ότι δεν είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να αφήσει τον Μπέρκ να παίζει έτσι. Δηλαδή από την αρχή και που θα στη Φυσούνα, πρέπει να του πει αδερφέ, άμα ξεκινήσεις αυτά, θα έχει κίτρινη. Και μετά να σε δω εγώ. Φίλος γράφει τελικά πλάκα πλάκα ντεμεκ μάλλον κοντράρονται ο Ολυμπιακός και ΑΕΚ για να μην γίνουν οι εκλογές και κερδίσει ο Γραμμένος. Τι θέλει να πει. Εντάξει, δεν καίγεται ο Ολυμπιακός να γίνει εκλογές γιατί θα βγει χαμένος. Η ΑΕΚ δεν καίγεται γιατί δεν ελέγχει τίποτα. Ο Παναθηναϊκός δεν ελέγχει τίποτα. Ο μόνος που καίγεται να γίνουν εκλογές είναι ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι κάτι γνωστό. Καλά, εκλογές δεν έχουν δεσμευτεί όλοι θα γίνουν. Τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Ο Βασιλιάδης τι θα κάνει. Και όπως ως γνωστόν υπάρχει η Επιτροπή Εξομάλωσης η οποία βολεύεται με τα μηνιάτικα. Κάποιοι από αυτούς τους. Δεν πρέπει να είναι από τα βασικά θέματα ο ορισμός της ημερομηνίας των εκλογών. Εντάξει, καλά τα συζήτησαν όλα αυτά και ήταν σε πολύ σωστικά διεύθυνση. Αλλά είπανε πότε είναι να γίνουν. Όχι. Εωρείται το τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Είναι τι εωρείται όταν είναι όμως 10 Μαΐου, Απριλίου, δεν μπορείς να. Με το καζίνο λέμε, τίποτα. Ναι. Τηλεφωνικά. Τηλεφωνικά. Οι 10 πρώτοι που τώρα θα τηλεφωνήσουν στο 2310-287-888 κερδίζουν διπλές προσκλήσεις ώστε αύριο, Μεγάλη Τετάρτη, να δουν τον αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, τον ημιτελικό. Στο θέατρο Βεργίνα, το Ρίτς Καζίνο, στη μεγαλύτερη οθόνη της πόλης. Εκεί με απεριόριστη μπύρα, με πάρα πολλά δώρα, με κληρώσεις και αυθεντικό προϊόν του ΠΑΟΚ, όλα αυτά στο ημίχρονο. Αύριο, θέατρο Βεργίνα, στις 7, η είσοδος άνω των 21, βεβαίως. Τηλεφωνικά, οι πρώτοι που θα καλέσουν, 2310-287-888, θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις. Πάμε. Και στα άλλα μηνύματα και στο
το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ, γιατί βεβαίως έχουμε και βόλη, μην ξεχνιόμαστε, έχουμε και άλλα πράγματα, με το που επιστρέψουμε στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Ο φίλος 817 μας ενημερώνει, ο Άλεξ Σίλβερ. Είμαι στην μπουτίκ και μπροστά μου είναι του ΠΑΟΚ. Και μπροστά μου είναι υπομονετικός στην ουρά ο Μίχελς. Μίχελ, φίλε. Μίχελ. Ναι, ψωνίζει ρούχα, πληρώνει κανονικά, ούτε εκτός ούτε τίποτα. Ευγενέστατος κύριος και επαγγελματίας. Είναι εδώ και για μια εκδήλωση με παιδάκια με σύνδρομο Down. Σε όλα μέσα, μπράβο του. Γράφει ο φίλος 817 για το τι συμβαίνει τώρα στη μπουτίκ, για την οποία δεν είμαστε ενήμεροι, πλάκα-πλάκα, ότι έχει τέτοια εκδήλωση. Κακώς δεν είμαστε ενήμεροι. Γιατί αυτά μας αρέσουν πάρα πολύ. Έγινε και θέλουμε να τα προβάλλουμε. Έγινε μια φοβερή επίδειξη μόδας, όπου τα μοντέλα ήταν παιδιά με σύνδρομο Down και εννοείται ότι στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει με τον οργανισμό η ΠΑΕ ήταν και πάλι ο βασικός χορηγός, δηλαδή αυτή ας πούμε, πλήρωσε τα έξοδα όλες αυτές τις δράσεις. Θυμίζουμε ότι κληρώνουμε τα πιο ωραία, τα πιο χρήσιμα πασχαλινά δώρα. Δηλαδή, λαμπάδες. Λαμπάδες ΠΑΟΚ. Είναι τρεις διαφορετικές λαμπάδες. Τρεις θα είναι οι νικητές. Η μία λαμπάδα είναι μαζί με μονόπολη, η άλλη λαμπάδα είναι μαζί με ένα παιδικό ρολόι και η άλλη λαμπάδα είναι με τη ρεγέ φανέλα του ΠΑΟΚ. Και το ρολόι βεβαίως είναι ΠΑΟΚ, και η μονόπολη και η ρεγέ φανέλα φυσικά. FM γράφεται και ενώ αφήνεται λαμπάδα ΠΑΟΚ και αποστολή στο 545-26 για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό που τελειώνει στις 2 και θα κάνουμε την κλήρωση για τους 3 τυχερούς. Πάμε γρήγορα στο ποδοσφαιρικό κομμάτι και στο ρεπορτάζ. Ένα θέμα με τον Βαρέλα. Ο Βαρέλα δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι καλά, δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι και χάλια. Μιλάμε για κοιλιακούς. Πολύ ύπουλο σημείο. Διάταση διαπιστώθηκε και αυτό είναι ύπουλο. Μια βεβαιότητα υπάρχει. Θα ήταν καλό να μην έχει τίποτα, να είναι πανέτοιμος. Δεν χάνεται και ο κόσμος αν δεν παίξει ο Βαρέλα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Αλλά εντάξει, όσους πιο πολλούς έχει, τόσο καλύτερα. Το θέμα είναι ότι προς το παρόν δεν μπορεί να πάρθει απόφαση. Παίζει, δεν παίζει, μένει πίσω, έρχεται. Αυτό είναι το ζήτημα και θα κριθεί μέσα από την προπόνηση. Θα πει κανείς ότι και καλά να είναι τώρα στην προπόνηση και να μην ενοχληθεί, πάλι είναι ρίσκο να ξεκινήσει. Και δεν είσαι για να ξοδεύεις αλλαγές. Ναι, γι' αυτό είναι έτσι λίγο περίπλοκο το θέμα, είναι λίγο δύσκολο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι του σύγχρονου ποδοσφαίρου το να σου πάει ένα παιχνίδι και να κάνεις τις αλλαγές που θέλεις και όχι αυτές που χρειάζεσαι. Πότε ήταν που έκανε αναγκαστικά 2-3 αλλαγές? Με τον Μιστακίδη και τον Κλάου. Σε ένα μάτσι Τούμπα, δεν ήταν. Τουλάχιστον. Όχι, με τη Σάλκε τι έκανε. Με τη Σάλκε δεν έκανε. Γενικά. Σε ένα μάτσι έτσι και κρίσιμο που δεν μπορούσε, δεν. Φύγαν 2 αλλαγές, κρατούσε την τρίτη. Όλες οι ομάδες, δε φίλε, βιώνουν τέτοιες καταστάσεις μέσα στη σεζόν. Το καλό είναι να μην τις βιώνεις. Ναι. Όταν ξεκινήσει το Βαρέλα αύριο, σημαίνει αυτομάτως ότι βάζει στο κεφάλι του έναν ταλγκά, ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να ξοδέψει μία αλλαγή. Αυτό είναι το ζήτημα. Και είναι πολύ τακτικό παιχνίδι ο πρώτος ημιτελικός. Δεν είναι ένα παιχνίδι, άντε πάνε να παίξουμε βούλ στο μπατσά. Κάτι τέτοιες ατυχίες μπορεί να κοστίσουν. Σωστά, γραφειρός ήταν με την ΑΕΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Το παιχνίδι που μπερδεύτηκε πάρα πολύ και δεν μπορούσε να κάνει αλλαγές που ήθελε. Και κρατούσε το Μιστακίδη μία αλλαγή στο τέλος και με το που πήγε να τον βάλει έγινε και το 2-0 και τελείωσε το μάτς. Αυτό είναι το μοναδικό θέμα για τον ΠΑΟ και δεν κρατάω ο Πρίγιοβιτς. Νομίζω ότι τον Πρίγιοβιτς κάποια στιγμή θα μπει έτσι και θα είναι έκπληξη που θα μπει. Για να δούμε πότε θα είναι αυτή η έκπληξη. Μετά το Πάσχα, πότε να είναι. Να δούμε. Δεν έχει άλλο παιχνίδι. Ναι. Θα ανακοινωθεί η αποστολή τις επόμενες ώρες. Ο Μιστακίδης έξω, ο Πρίγιοβιτς για να δούμε. Και του Βαρέλα που είναι το δύσκολο θέμα για τον ΠΑΟΚ. Από την απέναντι πλευρά ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει το Λουντ. Έχει ξεκαθαρίσει. Από ό,τι βλέπουμε. Σημαντικό κομμάτι. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή πλην του Ζέκα και του Κουρμπέλη δεν έχει παίκτη στα χαφ. Να... Και είναι και ο παίκτη που έκρινε το παιχνίδι της Λεωφόρου φέτος. Τον έχει εκτίμηση. Το Λουντ, ναι.
Γιατί είναι διαφορετικός από τους άλλους παίκτες του Παναθηναϊκού, όχι είναι κανένας καλό σούπερ παίκτης. Είναι ένα παιδί το οποίο τέλος πάντων δουλεύει καθαρά για την ομάδα. Δεν είναι ούτε φαντεζή, ούτε είναι αθλητικός, τρέχει πολύ, είναι δυνατός, πάει στην μπάλα, δηλαδή δεν έχει τέτοιους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ένα ζέκα είναι και αυτός. Ναι. Όλοι οι άλλοι είναι... Είναι απόλυτα ο Λουτ. Και ο Λουτ παίζει 6, παίζει 8, παίζει extreme. Παίζει 3 θέσεις. Mm-hmm. Δηλαδή είναι μία λύση αξιόλογη, παρότι πέρσι δεν ακούμπησε. Αλλά μάλλον πέρσι δεν ακούμπησε λόγω κακής εκτίμησης, όχι γιατί ήταν κακό. Στην Τούμπα ποιος έβαλε τον κόλπο στα play-off. Αυτός το έβαλε. Με την κόντρα εκεί που πάρε από μακριά ένα σουτ. Στο 1-1 τον play-off. Γιατί δεν το θυμάμαι αυτό. Που δεν είχε ο Παναθηναϊκός κάτι ιδιαίτερο και σοφάρισε από πουθενά και μετά το παιχνίδι πήγε πολύ ωριακά. Έχει κάνει ο Ροδίγκες το γκολ, χάνει και μια μεγάλη ευκαιρία νομίζω που έχουμε μετά να γίνει 2-0 να τελειώσει το πανηγύρι. Ναι. Και μετά κάνουν το 1-1 αυτοί και μετά ο Γλύκος κάνει την επίκουση της καριέρας του. Και, του Πέτριτς. Και ο Στυλ κάνει κεφαλιά out στο 90 φεύγα. Ναι. Βέβαια. Το ζήσαμε και αυτό. Το ζήσαμε και αυτό. Δηλαδή παραλίγο να ζούσαμε και αυτό. Να μας βάλει γκολ τερματοφύλακας. Δεν έχει δοκιμάσει πράγματα ο Ίβιτς, αλλά όλες οι πληροφορίες δείχνουν το πώς θα παίξει. Φυσικά χρειάζεται να δούμε και τις δοκιμές, αν θα δοκιμάσει κάτι. Πάντως είναι το πιο πιθανό, πέρα από την παρουσία του Μαλεζά, εφόσον ο Βαρέλα κριθεί ότι δεν πρέπει, δεν μπορεί να ξεκινήσει. Η άμυνα είναι, δεν αλλάζει, οι υπόλοιποι. Εξάλλου κάναμε και θέμα χθες που αποδεικνύει ποιοι είναι οι αναντικατάστατοι, παίχτες του ΠΑΟΚ. Έχουν φτάσει ήδη τα 40 παιχνίδια. Είναι αυτοί οι 5 που έχουν ήδη πάνω από 3.000 λεπτά συμμετοχής. Ο Γλύκος, ο Μάτος, ο Λέοβατς, ο Τσίμιρο και ο Κρέσπο. Αυτοί είναι που όταν είναι καλά, ο Ίβιτς τους ξεκινάει. Δεν υπάρχει άλλος. Ακόμα και ο Κάνιας είδαμε ότι και καλά να είναι, υπάρχουν αγώνες που δεν καίγεται να τον βάλει. Για δεν μπορεί να το φρεσκάρει. Αυτός είναι ο λόγος. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον βάλει Τετάρτη. Είχε έναν τραυματισμό. Έμεινε ένα μισή μήνα έτσι, έχασε παιχνίδια. 14 παιχνίδια δεν έχει παίξει ο Κάνιας. Ναι. Άρα η άμυνα λοιπόν είναι δεδομένη. Στα χαφ το πιο πιθανό απ' όλα, το σχεδόν βέβαιο, είναι η τριάδα με τον Κάνιας, τον Τζίμιροτ και τον Σάχοφ. Στην επίθεση στην κορυφή είναι σχεδόν βέβαιο μετά τα τελευταία παιχνίδια ότι θα παίξει ο Κουλούρης. Στη δεξιά πλευρά είναι πολύ μεγάλο φαβορί ο Τζάλμα Κάμπος. Και στην αριστερή, στα εξτρέμ, έχει πολλές επιλογές. Μπορεί να το ζυγίσει όπως θέλει. Ο Μπίσεσβαρ νομίζω. Και φαβορί προφανώς είναι ο Μπίσεσβαρ. Παρ' όλα αυτά είναι και ο Βάρντα και ο Ερίκε και ο Πέλκας εκεί μεσοεπιθετικά. Υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις. Είναι μάλλον εύκολο λοιπόν να προβλέψει την δεκάδα του ΠΑΟΚ σε αυτό το παιχνίδι. Με βάση τους παρόντες, με αυτό που εκτιμά ο Ίβετς και πλέον το ξέρουμε, με τις ανάγκες του παιχνιδιού, με τη φόρμα, με όλα αυτά. Έτσι λογικά θα παίξει ο ΠΑΟΚ και από την άλλη όλοι ξέρουν ποια είναι η ομάδα του Παναθηναϊκού που έχει κάνει το σερί, αυτοί που δεν έπαιξαν προχθές και θα χρησιμοποιηθούν αύριο από τον Ουζουνίδη. Και στο τέρμα και στην άμυνα με τον Μολέδο και στο κέντρο με το Ζέκα που πλέον ο παρτενέρ του παίζεται και στην επίθεση με Κλωναρίδη Μπέρκ με τον τον Εκστρέμ Διαφάνης και Εμποκού και τον Εμποκού είναι, θα είναι έκπληξη να ξεκινήσει κάποιος άλλος και στον Παναθηναϊκό. Δεν έχουν μία ο Λουτ θα έπαιζε στη θέση του Κλωναρίδη νομίζω. Και το διαιτή τα είπαμε και εκεί καταλαβαίνουμε τι διαιτησία θα δούμε. Λάθη μπορεί να κάνει, ένα-δύο λάθη μπορεί να γίνουν. Μονόπατη διαιτησία όπως του περσινού ημιτελικού δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε. Αυτό είναι το όφελος. Και όπως επαναλαμβάνω δεν πρέπει να έχουμε δει και φέτος τέτοια διαιτησία. Γενικά σε όλο το πρωτάθλημα, σε όλη τη χρονιά. Η χειρότερη πρέπει να ήταν του Τίκα στο Άρης Ολυμπιακός που εγώ θυμάμαι. Χαιρετόπουλος δεν ήταν πολύ καλό στο ΠΑΟΚ. Χαιρετόπουλος στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ήταν επίσης πολύ έτσι περίεργος. Ναι, έχει πολλά λάθη. Υπέρ μίας ομάδας. Ναι, αλλά είναι στην προ-ΚΕΔ εποχή. Ναι. Νομίζω το Άρης Ολυμπιακός Άρης είναι αφού έχει αλλάξει ΚΕΔ.
Αυτή είναι η αίσθηση. Το Άρης Ολυμπιακός. Ναι. Στο Ολυμπιακός Άρης ήταν η βοηθή, όπως και σε πολλά παιχνίδια, κάνανε πολλά λάθη υπέρ του Ολυμπιακού. Ο οποίος συνεχίζει να φωνάζει, να εκβιάζει, να απειλεί, όπως βλέπετε, δεξιά-αριστερά κάθε μέρα κάτι συμβαίνει. Σε αυτό το μάτσο ορίστηκε ο Παπαπέτρου, διεθνής διαιτητής. Θα πάει και στο Γιούλο, στο Μουντιάλ. Κάπου όχι στο Μουντιάλ, σε Under 17. Φυσικά δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό που θέλει ο Ολυμπιακός, να μην οριστεί διεθνής διαιτητής. Και ο Παπαπέτρου διεθνής είναι, για όσους ξεχνιούνται. Καλά, μπορεί κάποιος να έχει ένα επιχείρημα να μην οριστεί διεθνής διαιτητής. Είμαι Ολυμπιακός και δεν θέλω διεθνή διαιτητή. Τα πλάκα, κάνει. Ναι, ναι. Όλες οι ομάδες λογικά θέλουν διεθνής διαιτητές. Αυτό ακριβώς. Αυτοί επί χρόνια δεν ήθελαν τους διεθνείς. Κάποτε βάζανε τον Καλογερόπουλο. Για να γίνει διεθνής. Ναι. Και τα κατάφερε. Σε δύο μάτσες, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, κατάφερε με την απόδοση της αποφάσης του, τότε με την αποβολή του Στοχ, να τον κάνουν διεθνή. Ήταν το σύστημα αυτό. Μετά έγινε ο Μάνταλος, το τεστ αυτό δεν το πέρασε. Κατά τύχη δεν το πέρασε. Το ίδιο τεστ. Δεν ήταν διεθνής, ναι. Τον βάζουν στους συμμετελικούς, όργη έκανε. Αλλά δεν έφερε το αποτέλεσμα, αυτό ήταν καντέμις. Στα το δύο ματς του κυπέλου που τον βάλανε. Ένα πιο παλιά. Ναι, και στο κλειστό. Στο κλεισμένο. Και στο άλλο δεν τα κατάφερε. Ο Φουκαράς. Τι να κάνει, να βάλει την μπάλα μόνο στο μέσα. Ναι, αυτό ήθελαν. Αυτό για να γίνει διεθνής. Ναι, αυτό ακριβώς. Και αυτό το θέτω. Που τον πήρε τηλέφωνο. Και λέει, τι να κάνω. Θα πέθανα με τη σφυρίχτρα. Σωστό και αυτό το συμπέρασμα. Πού, ωραία, φίλε. Και έτσι που λες με την ίδια λογική, νομίζοντας ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα, δεν θέλουν διεθνή διαιτητή. Δεν θέλουν. Θέλουν κάποιον πιο εύκολο. Λέμε ότι οι διεθνείς είναι και λιγότερο εξαρτημένοι, γιατί αυτό που κυρίως έχει σαν φιλοδοξία ένας διαιτητής σε Super League να παίξει στην Ευρώπη, το έχουν καταφέρει. Άρα δεν μπορούν να φάνε τόσο εύκολα εκβιασμό σε σχέση με άλλους. Αλλά αυτοί θέλουν μικρούς, ας πούμε, ξέρω εγώ, που μόλις να έχουν γίνει ίσως διαιτητές Super League. Για να τρώνε από την απλή πίεση μέχρι τον εκβιασμό. Βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Αποδείχθηκε ότι όλοι έφαγαν. Και ο Σιδηρόπουλος ακόμα. Εννοείται. Που έπαιρναν τηλέφωνα και γεια σας, τι κάνετε. Δίναν τα διαπιστευτήρια. Ναι, όλοι ήταν αναγκασμένοι να δίνουν λόγο σε αυτούς. Περάσουν αυτή τη δοκιμασία. Στο γήπεδο βέβαια δεν εκτέθηκε πολλές φορές ο Σιδηρόπουλος με αυτούς. Ίσα-ίσα που τους έπαιξε τρεις φορές και τους σκίζανε. Μετά τον απομάκρυναν. Τι έχεις να πεις για τις δηλώσεις του Ενρίκη υπέρ του Ίβιτς? Νομίζω ότι ο Ίβιτς κέρδισε το Βραζιλιάνο. Ναι, προχθές ανέφερε ότι έχουμε νοοτροπία νικητή, έχουμε προπονητή με νοοτροπία νικητή κτλ. Νομίζω το πιο ενδιαφέρον κομμάτι σε αυτό το ζευγάρι είναι το τι πιστεύει ο Ίβιτς για τον Ενρίκη. Που το εξέφρασε και η δημόσια τις προάλλες, λέγοντας ότι μπερδεύει λίγο το πόσα θέλει να δώσει με το πόσο πρέπει να δώσει. Δεν το ελέγχει. Για να το διαπιστώσει ο προπονητής που τον βλέπει κάθε μέρα, προφανώς έτσι θα είναι. Και εμείς το βλέπουμε πολλές φορές στο γήπεδο. Εμένα μου αρέσει βέβαια. Και την Κυριακή, παρότι το μάτς με το δικό του γκολ έγινε εύκολο από νωρίς, έκανε 2-3 πολύ αβίαστα λάθη που παρά λίγο να βγάλουν στην αντεπίθεση στον Παναθηναϊκό. Και δηλαδή αυτό το κακό. Είναι συνέχεια χτυπημένος. Ναι. Επειδή πάει μετά να κάνει σκύλια, το κάτι παραπάνω, ναι. Μπαίνει δυνατά και είναι συνέχεια κουτσίνι. Είναι αυτό που λέμε, είναι μια τσαπατσουλιά που σε άλλους βγαίνει λόγω έλλειψης ποιότητας, σε αυτόν βγαίνει λόγω υπερβολικής λαχτάρας να κάνει το κάτι παραπάνω. Μήπως και αυτός έχει αντιληφθεί ότι τον παίρνει σαν επίπεδο να δείξει, αλλά θέλει μια περίοδο προσαρμογής. Δεν μπορείς να προσαρμοστείς τόσο εύκολα και να σου βγαίνουν αυτά που νομίζεις ότι ξέρεις. Οπότε και την Κυριακή δηλαδή κούνησα το κεφάλι 2-3 φορές και ήταν ακριβώς αυτό το πράγμα. Ήθελε ρε παιδί μου να δείξει να κάνει και έκανε λάθη. Παρ' όλα αυτά, ξεκορθώ να πιστεύω ότι είναι ο πιο ποιητικός από όλους τους μισοποιητικούς που έχει ο ΠΑΟΚ. Να δούμε αν θα καταφέρει ο προπονητής να τον βάλει στο καλώδιο που θέλει και να τον προσαρμόσει στο τι πρέπει να κάνει και όχι στο τι θέλει. Γιατί είπαμε ότι ένας παράγον, μία λεπτομέρεια που δεν έχει ο φετινός ΠΑΟΚ είναι ότι δεν έχει εύκολα γκολ από παίχτη που θα το κάνει σαν προσωπική ενέργεια, που θα κάνει ένα γκολ κόντρα στη ροή του αγώνα, που θα ξεκλειδώσει, που θα βοηθήσει την ομάδα μετά να δείξει, να παίξει. Είπα και νωρίτερα ότι πιστεύω πως ο Ενρίκε θα βάλει πιο πολλά γκολ από ότι ο Ροντρίγκες, στην καλή του χρονιά ο Ροντρίγκες.
και νομίζω ότι σιγά σιγά το κοντάει. Το πέμπτο μήνυμα που παίρνω σήμερα εδώ από τον φίλο το... από διάφορους φίλους με το ίδιο περιεχόμενο, πώς τους αντέχεις ρε φίλε τους δύο τους προηγούμενους. Είναι το πέμπτο μήνυμα. Το ρεκόρ είναι 8 σε μια μέρα. Νόμιζα θα έλεγες 7 σε μια μέρα. Ναι. Το σπασίς. Το μαγικό αριθμό 7. Το 288 γιατί να μην παίξει ρόμβο με τα 3 χαφ που είπες και δεκάρι τον Μπίσεσβάλ. Και προωθημένους Κάμπος Ουάρντα. Και στο 70 αν είναι Χ πετά στον Βραζιλιάνο. Γιατί φίλε δεν το έχουμε δει πολλές φορές. Ο Μπίσεσβάρ βεβαίως και στο Περιστέρι που είχε καλά το παιχνίδι ήταν πολύ συχνά στο κέντρο. Σύγκλινε δηλαδή, ενώ η θέση του ήταν ακραίος. Και όταν βέβαια την άλλη πράγμα προσέξει, όταν παίζει δεκάρι ο Μπίσεσβάρ, συνέχεια κλείνει προς τα αριστερά. Συνέχεια. Εκεί δοθήκαν οι μάχες στο κέντρο στον αγώνα με, το, με τον Ατρόμητο. Οπότε ο Μπίσεσβάρ που νιώθει και δεν διστάζει να ζητήσει την μπάλα, να την πάρει την μπάλα, αναγκαστικά σύγκλινε. Δεν άνοιξε το παιχνίδι να ακροβολιστούν τα. Απλώς θα έχει μεγάλη υποχρέωση με το δεξιό μπακ του Παναθηναϊκού για να μην μένει εκτεθειμένος ο Λέοβατς. Που ναι, πολλές φορές και προχθές τον φώναζε για να μην ξεχνιέται. Λοιπόν, κλείνουμε το πρώτο κομμάτι το ποδοσφαιρικό. Κλείνουμε την πρώτη ώρα με τον Μπειρατή που έχει σήμερα ειδική βραδιά ποδοσφαιρική. Σήμερα είναι το Juventus Barcelona στις 10 παρατέταρτο. Νωρίτερα στις 7 είναι ο αγώνας βόλεϊ του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό για την ημιτελική φάση του πρωταθλήματος. Μεγάλες οθόνες, πολύ μπύρα, προσφορά στις Πριμάτορ, οι οποίες από Βαρέλη είναι 2-1 και ρεζερβέ, κλείστε για καλό και για κακό ένα σταντάκι, ένα τραπεζάκι. Το 2-3-10-9-44-9-22 στη Διογένους 17 στην Τούμπα. Και με αναδομό κλείνουμε την πρώτη ώρα με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα παράδοσης με τους καλύτερους τεχνικούς για τις ανακοινήσεις, μια οργανωμένη ομάδα. Μπείτε και στη σελίδα στο Facebook και στο site anadomo.pavlanakenis.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2311-241-508. Στις 2 θα κληρώσουμε τις 3 λαμπάδες ΠΑΟΚ, η μία με μονόπολη, η άλλη με το παιδικό ρολόι ΠΑΟΚ και η άλλη με τη ριγιά φανέλα της ομάδας. Επιστρέφουμε σε λίγο και με ποδόσφαιρο και με το βόλι, βεβαίως που σήμερα έχει ημιτελικό στο πρωτάθλημα. Δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24, ήδη έχουμε προχωρήσει αρκετά, 18 λεπτά μετά τη μία. Δεύτερη ώρα μετά ήδη υγιεινής φτύκας, Απόλλωνος 37-39 στην Καρατούμπα, πάνω τον κήπο του Καλού. Για επώνυμα πλακίδια ισπανικών και ιταλικών οίκων, στον Φτίκα θα πάτε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-905-503. Και μαζί μας και τα Alter Ego που βρίσκονται 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία, αλλά έχουν και κατάστημα στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85. Γιορτές είναι, ένα καλό ντύσιμο το χρειαζόμαστε και για εσάς που θα πάτε στην εκκλησία ή που έχετε σιγά σιγά, καθώς τελειώνει το Πάσχα, μια βάφτιση, ένα γάμο, κάτι. Μοναδικά σχέδια στα Alter Ego και για αντρικό ντύσιμο και για γυναικείο ντύσιμο και για επίσημο και για casual. Όλα αυτά εκεί στους φίλους μας και μπορείτε να τα βρείτε και ηλεκτρονικά alteregofashion.gr. Η Ρώμα προετοιμάζει να αποκτήσει τον Ντόλμπεργκ από τον Άγιαξ. Αυτόν τον αντίπαλό μας. Είναι εκπληκτικό δηλαδή. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι φοβερό αν είσαι παίκτης του Άγιαξ. Και μόνο που έχεις το όνομα, ότι από εκεί είσαι, έχεις τις βάσεις κτλ. Μισή χρονιά, 10-15 γκολ και γεια σας. Αυτός είναι που μας έβαλε και τον γκολ, ξανθώς. Ναι, δεν φοβούνται να σε πάρουν. Έχουν την εγγύηση, παίζεις τον Άγιαξ, άρα έχεις μάθει το ποδόσφαιρο. Πάρε τόσα. Πάρε τόσα κι εσύ, πάρε κι εσύ. Έτσι, αυτό είναι sailing club. Το Ντόλμπεργκ, λέει, τι έχει δείξει. Εντάξει, είχε κάποια καλά στοιχεία, ρε φίλε. Δεν θα το σκεφτείτε για τη Ρώμα που έχει τον Τζέκο. Και τον Τζέκο έχει, τι άλλο έχει σε σύντροφο. Δηλαδή έχει τέτοιο επίπεδο. Δηλαδή χαλάει η Ρώμα να έχει έναν 19χρονο κάλυψη του Τζέκο και με την ησυχία της να του δημιουργήσει τέλος πάντων τις προϋποθέσεις να παίξει μετά τον Τζέκο. Όλο αυτό που για μένα είναι πολύ υπερβολικό αυτό που γίνεται τον Άγιαξ. Ναι. Αυτός δηλαδή έφυγε από μικρός. Ακόμα και το όνομά του νομίζω Άγιαξ δεν το δικαιολογεί, αλλά. Γιατί είναι δανός ο Ντόλμπεργκ, έτσι. Βέβαια. Έφυγε δηλαδή, ας πούμε, 14-15 τον ανακάλυψε. Πες τον πήρα. Πες τον πήρα. Ναι. Μπράβο. Πάμε στο επόμενο θέμα. Να πάμε στο μπάσκετ.
να πάμε στο μπάσκετ και να μιλήσουμε για μια επιτυχία του ΠΑΟΚ. Οι άνδρες φυσικά προετοιμάζονται για τον αγώνα της Μεγάλης Πέμπτης κόντρα στο Παναθηναϊκό, τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου. Ο ΠΑΟΚ διεκδικεί, είναι ακόμα στην τέταρτη θέση, τη διεκδικεί για να την κρατήσει 100% πριν και δει τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα. Είναι σαφώς δύσκολο, είναι και καλά ο Παναθηναϊκός λίγο πριν τα μεγάλα του ευρωπαϊκά παιχνίδια, αλλά ακόμα και να χάσει θα περιμένει ήττα του Άρη από την ΑΕΚ εδώ στη Θεσσαλονίκη για να τερματίσει τέταρτος ο ΠΑΟΚ και να έχει πλεονέκτημα για τη συνέχεια. Θα μείνουμε ουσιαστικά στη δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ, την μπασκετική, και μιλάμε για τους εφήβους που ήταν το φαβορί για την κατάκτηση και του φετινού πρωταθλήματος της ΕΚΑΣΤ. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε και το προπέρσινο, κέρδισε και το περσινό. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε και το φετινό πρωτάθλημα εδώ της ΕΚΑΣΤ και θα πάει στο Πανελλήνιο. Στην τελική φάση ο ΠΑΟΚ κέρδισε και τη ΧΑΝΘ και την Ακαδημία Αστέρια και τον Άρη στον τελικό. Για αυτή την επιτυχία θα μιλήσουμε με τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Ζαφυρίδη. Coach, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Συγχαρητήρια για την πορεία και την επιτυχία με την κατάκτηση του τίτλου. Σας ευχαριστώ εκ μέρους των παιχτών. Σωστά λέμε ότι είχατε από πριν, το ξέραν όλοι, την καλύτερη ομάδα σας, το φαβορί, και δικαιολογήσατε το τίτλο στην τελική φάση. Και στην τελική όσο φάση. Μπορούμε να το ισχυριστούμε αυτό για παιδιά, ναι. Αν ήταν επαγγελματική βάση ομάδα, αποτελεσμα... έλεγα... βάση αποτελεσμάτων. Ναι. Βάση αποτελεσμάτων, ναι, ήμασταν η καλύτερη ομάδα. Στην κανονική διάρκεια και τον Άρη τον είχατε ξανακερδίσει, έτσι, και τις δύο φορές. Δύο φορές. Δύο φορές. Και μία αυτή τρεις. Άρα δεν αμφισβητείτε. Όλα τα τμήματα του μπάσκετ, όπου βρουν τον Άρη. Δεν αμφισβητείτε η ανωτερότητά σας. Δεν ήταν όχι, θέμα νομίζω... ενός τελικού, αυτό θέλω να πω. Όχι, όχι. Στο εφηβικό πρωτάθλημα ήμασταν σε 25 μάτς που παίξαμε στα 23 καλύτεροι. Χάσαμε ένα που δεν ήμασταν καλοί. Και κερδίσαμε και ένα κατατύχη με τη ΧΑΝΘ στον πρώτο γύρο που ήταν η ΧΑΝΘ καλύτερη. Ποιο μάτς χάσατε, γιατί αυτή είναι η είδηση. Χάσαμε από το Μαντουλίδη στον επαναληπτικό ενός αγώνα που είχαμε κερδίσει με 18 πόντους βέβαια στο πρώτο παιχνίδι, αλλά είχαμε χάσει εκεί. Μάλιστα, μάλιστα. Άρα απόλυτα ικανοποιημένος από όλη την μέχρι τώρα πορεία, γιατί έχετε και συνέχεια. Στους τρεις στόχους που μου ζητήθηκε από το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ να γίνουν καλύτεροι παίχτες μου, νομίζω ότι γίναν καλύτεροι μπασκετμπολίστες. Να διακριθούμε στο πρωτάθλημα, τα καταφέραμε, και τώρα μένει το τρίτο κομμάτι που έχει να κάνει με το αν θα μπορέσουν κάποια από αυτά τα παιδιά να παίξουν στην ανδρική ομάδα του ΠΑΟΚ. Αλλά αυτό δεν είναι δικιά μου δουλειά, είναι δουλειά του coach. Το Πανελλήνιο. Το Πανελλήνιο θα το παλέψουμε με τις πιθανότητες που έχουμε. Άρα και εσείς στο μπάσκετ βάζετε σε πρώτη προτεραιότητα την βελτίωση των παιχτών και την ετοιμασία όσων μπορούν για την πρώτη ομάδα σε σχέση με το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι το νούμερο ένα είναι αν κάποια από αυτά τα παιδιά θα παίξουν στην ανδρική ομάδα του ΠΑΟΚ. Κύριε Ζαφυρούδη, είναι πολύ μεγάλη απόσταση. Είναι τεράστια απόσταση των δύο ομάδων ή των δύο επιπέδων, ας το θέσω γενικότερα. Η απόσταση είναι τεράστια σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση των συναισθημάτων. Τώρα μιλάμε για παιδιά που πρέπει να γίνουν επαγγελματίες. Αυτό το πράγμα θέλει πολύ δουλειά. Σε ό,τι έχει να κάνει με το ταλέντο και τη διάθεσή τους να παίξουν, νομίζω ότι δεν είναι τόσο μεγάλη απόσταση. Θα λέγαμε ότι έχουν όλοι το παράδειγμα του Κόνιαρη, ο οποίος κάπως έτσι, βέβαια, είχε και μια άλλη πορεία και μια άλλη παρουσία σε άλλη ομάδα, αλλά είναι πρωταγωνιστής πλέον. Σύντομα είναι πρωταγωνιστής. Στο μυαλό των παιδιών μου αυτό το πράγμα λειτουργεί σαν παράδειγμα. Mm-hmm. Ο Αντώνης δηλαδή για αυτούς είναι ένα παράδειγμα. Και ο Δημήτρης ο Καραμανόλης που τον ζήσαν λίγο περισσότερο γιατί ήταν συμπαίκτης τους τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Αλλά πιο πολύ ο Αντώνης γιατί είναι στο υψηλότερο επίπεδο αυτή τη στιγμή. Και είναι η ελπίδα όλων ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Δεν είναι θαύμα να παίξει στην ανδρική ομάδα του ΠΑΟΚ. Εντάξει, βέβαια σε αυτό πρέπει να παίξουν ρόλο και άλλα πράγματα. Δηλαδή η διάθεση της ομάδας, ο τρόπος θα σκεφτεί την επόμενη μέρα. Αλλά από αυτό που έχω καταλάβει εγώ φέτος που είμαι στον ΠΑΟΚ, όλοι έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι κάποια στιγμή ένα-δύο παιδιά κάθε δύο χρόνια θα πρέπει να μπαίνουν στην ανδρική ομάδα. Νομίζω ότι ο κύριος Ζουρνατζίδης, αν δεν κάνω λάθος,
στη συνέντευξή του σημερινή στον τύπο, έχει αναφερθεί και σε ονόματα ή κάνω λάθος δικό σας παιχτών. Και μιλάω για τον Καμπουρίδη και τον Γιαναρά. Ο κ. Ζουνατζίδης από τη θέση που έχει μπορεί να το κάνει αυτό. Εγώ όπως καταλαβαίνετε από τη δικιά μου θέση δεν θα ήθελα να αναφερθώ ονομαστικά σε κανένα παίκτη γιατί δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα. Δεν θέλω να ξεχωρίσετε κανέναν, βεβαίως. Εννοείται. Ενημερώστε μας λίγο στο Πανελλήνιο ποιες ομάδες συμμετέχουν, αν έχει κριθεί ακόμα, πότε είναι, ποιοι συμμετέχουν. Το Πανελλήνιο ξεκινάει την επόμενη Τετάρτη, την Τετάρτη του Πάσχα, γίνεται στη Σκάλα Λακωνίας και οι ομάδες είναι ο Ολυμπιακός, ο Δούκας, ο Προμηθέας Πάτρας, ο Εργοτέλης και ο Πιερικός. Αν το γνωρίζετε, αν το έχετε τσεκάρει και από τους αντιπάλους, οι προοπτικές του ΠΑΟΚ μπορεί να είναι και εκεί φαβοροί ή είναι πιο δύσκολο. Εκεί θα έλεγα ότι είναι 25% Ολυμπιακός, 25% Δούκας, 25% ΠΑΟΚ και 25% Προμηθέας. Με την πρώτη εικόνα που έχω από τις ομάδες, νομίζω ότι αυτή είναι η ποσόστηση. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και είναι τεράστια εμπειρία για τα παιδιά. Και ο πρωταθλητισμός είναι εμπειρία. Εντάξει, τον πρωταθλητισμό έτσι κι αλλιώς παίζοντας τον ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια, γιατί αυτή η ομάδα το 99 κάνει συνεχώς πρωταθλητισμό. Το έχουν ζήσει. Απλά τώρα που τελειώνει ο κύκλος τους, γιατί αυτή η ομάδα τελειώνει φέτος το καλοκαίρι, σε 15 μέρες δηλαδή, αυτά τα παιδιά που είναι από το προπαιδικό μαζί θα τον κλείσουν τον κύκλο. Θα τραβήξει ο καθένας τον δρόμο του. Καλό θα ήταν να τελειώσουν την προσπάθεια που κάναν τόσα χρόνια στον ΠΑΟΚ με μια επιτυχία. Και πέρυσι ο ΠΑΟΚ ήταν πρωταθλητής στους εφήβους. Ήταν κάποια παιδιά και πέρυσι στην ομάδα ή κάποια. Ναι, οι περισσότεροι ήταν. Απλά πέρσι η ομάδα είχε έναν άλλο χαρακτήρα γιατί είχε τον ηγέτη της, ήταν ο Δημήτρης ο Καραμανόλης που έπαιζε πέρσι σε αυτή την ομάδα. Φέτος θα έλεγα ότι είναι διαφορετικός ο τρόπος παιχνιδιού. Πέρσι δηλαδή παίζανε με βάση τον Δημήτρη. Ο Δημήτρης τους έκανε όλους καλύτερους. Φέτος θα έλεγα ότι και απελευθερωθήκανε περισσότερο οι υπόλοιποι, αλλά έχουν και περισσότερα στοιχεία ομάδας. Στο τελικό που είδαμε και εμείς διαδικτυακά, στο μάτς με τον Άρη. Γιατί τόσα λάθη, γιατί έτσι εκνευρισμός, μια βεβαιότητα μετά από κάποιο σημείο φάνηκε η διαφορά των δύο ομάδων. Είναι λόγω του τελικού μας, η αρχική μας σκέψη ήταν να κρατήσουμε χαμηλά τον αντίπαλο. Νομίζω ότι σε αυτό τα πετύχαμε πάρα πολύ. Στο κομμάτι της επίθεσης έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο κατά τη γνώμη μου η κούραση. Τα παιδιά μου παίξαν 20 μάτς σε 30 μέρες μαζί με σχολικά, με τον τρόπο που γίνεται εδώ το πρωτάθλημα, είναι λίγο πρόχειρα όλα αυτά έτσι όπως γίνονται και δεν έχουν τη δυνατότητα να το διαχειριστούν αυτό. Πιο πολύ συναισθηματικά θα έλεγα. Και γι' αυτό και τα τόσα λάθη. Άλλωστε το Final Four, άμα δείτε τις στατιστικές, ήταν ένα Final Four λαθών. Όλα τα παιδιά δηλαδή σε αυτή την ηλικία κουβαλάνε πολλά καρπούζια, έχουν τα σχολεία τους, έχουν τα μαθήματά τους, έχουν το μπάσκετ, έχουν τα σχολικά πρωταθλήματα. Είναι πάρα πολλά αυτά που κάνουν. Μάλιστα. Και ήταν λογικό να γίνει έτσι. Ωραία. Είπατε κάποια στιγμή, για να κλείσουμε αυτό, κύριε Ζαφυρούδη, με βάση το μπασκετικό πρόγραμμα του ΠΑΟΚ, μπορείτε να μας δώσετε 2-3 βασικές αρχές του προγράμματος αυτού. Το πρόγραμμα λειτουργεί καταρχήν υπό την αιγίδα της ΚΑΕ. Δηλαδή η ΚΑΕ επιβλέπει το πρόγραμμα. Μετά έχει επικεφαλής το Magic που δεν χρειάζεται να πω περισσότερα γι' αυτό. Δύο αθλητικές κυψέλες, μία στην Τούμπα με υπεύθυνο τον Μίλτο Χατζηγεωργίου, μία στο Παλατάκι με υπεύθυνο τον Γιώργο Βαλαβανίδη και πάρα πολλούς προπονητές που δουλεύουν από παιδιά από πολύ μικρή ηλικία μέχρι την ηλικία του εφηβικού. Το πρόγραμμα είναι φτιαγμένο για να κάνουν οι ομάδες πρωταθλητισμό και να ετοιμάζει παίχτες για την ανδρική ομάδα. Συνθήκες δουλειάς για την εποχή μας άριστες. Τι άλλο να πω. Είστε απόλυτα ικανοποιημένος. Εμείς σας ευχηθούμε κάθε επιτυχία στο Πανελλήνιο της άλλης εβδομάδας που ξεκινάει και καλή συνέχεια στο έργο σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Αυτά από τον προπονητή της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ Εφήβους. Ακούσαμε δύο πράγματα για όλο το πρόγραμμα που έχει ο μπασκετικός ΠΑΟΚ, που πέρυσι έβγαλε και ανέβασε τον Καραμανόλη στην πρώτη ομάδα, για τον οποίο δεν έχω εικόνα από καλή εγώ. Ίσως ο Νίκος Χωμοζοβίτης θα μπορούσε να μας πει. Εγώ τον είδα μια-δυο φορές, ένα παιδί καλή άμυνα, καλό σώμα για γκάρ, ένα σουτάκι εξοπλιστέστατο, εντάξει. Και επαναλαμβάνω, σε σημερινή συνέντευξή του, είναι και στο ΠΑΟΚ 24, νομίζω ότι κάνει λόγο ο Ζουρνατζίδης για δύο τα παιδιά
της ομάδας των εφήβων, για να το τσεκάρουμε κιόλας. Μιλάμε, λέει για τα συμβόλαια που έχει ο ΠΑΟΚ των Ελλήνων, Κόνιαρης, Χρυσικόπουλος, Μαργαρίτης, ο Καραμανόλης, ο Παπαδόπουλος, να κρατήσουμε και τον Απόλλωνα, τον Τζόχλα προφανώς, και να προσθέσουμε άλλους δύο Έλληνες παίχτες. Αυτός είναι ο στόχος. Μετά θα επιλέξουμε προσεκτικά και τους ξένους που θα φέρουμε, λέει. Κάπου νομίζω αναφέρθηκε στους δύο της ομάδας των εφήβων που ξεχωρίζουν, στον Καμπορίδη και στον Γιαναρά, και μάλλον θα πάρουν την ευκαιρία. Ώρα, ναι, ώρα να ακούσουμε τι ώρα είναι. Λαμπάδες ΠΑΟΚ, λαμπάδες ΠΑΟΚ. Τρεις θα κληρώσουμε σε 15 λεπτά από τώρα. Τρεις πολύ ωραίες λαμπάδες. Μία με τη Μονόπολη μαζί, μία με ένα παιδικό ρολόι ΠΑΟΚ μαζί και μία με τη Ριγέ Φανέλα επίσης μαζί. Ποια προτιμάς? Εγώ από ό,τι εντάξει τη Φανέλα θέλω, ρε φίλε, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι έτσι και ως η λαμπάδα είναι ΠΑΟΚ, ναι. Έχει κάτι πάνω της ΠΑΟΚ, και το άλλο είναι εξτρά, είναι το δώρο, ρε παιδί μου. Ναι. Έτσι τα κάνει, πάει. Ωραία. Αν είσαι νονός δεν πας μόνο με λαμπάδα, Εννοείται, ρε φίλε. Και ένα δώρο ακόμα. Εννοείται. Γι' αυτό σου λέει, το πάρεις αυτό. Ωραία. Πάμε στο Βόλι. 7 η ώρα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, πρώτο παιχνίδι. Γιάννης Παρασκευάτη θα είναι εκεί για να το καλύψει. Για Λίμπερο, για ΠΑΟΚ 24. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι και στους φίλους ακροτές του Λίμπερο 107,4. Εδώ από το Φιλίππιο Στάδιο αυτή την ώρα. Για να είμαι έτσι λίγο ακριβής. Στη Βέρεια δηλαδή. Στη Βέρεια, ναι. Α, δεν έχεις επιστρέψει ακόμα? Και σήμερα έρχομαι, επιστρέφω, ξαναπηγαίνω. Κάπως έτσι. Αυτό είναι. Μια χαρά. Διαδικασία. Πώς, καταρχάς εκεί είσαι, για ποια διοργάνωση, θύμισε μας. Ήταν η διοργάνωση, είναι μάλλον διοργάνωση. Γίνεται για πέμπτη χρονιά στην Ελλάδα. Τη διοργανώνουν άνθρωποι που ασχολούνται με το hardball, Έλληνες δηλαδή, ο κύριος Κοτσιώνης την δημιουργεί. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα τουρνουά στην Ευρώπη, όπως και η Παγκόσμια Ομοσπονδία το έχει τονίσει πολλές φορές. Είναι μέσα στα 4 καλύτερα τουρνουά που μπορούν να γίνουν στην Ευρώπη. Χαρακτηριστικό είναι ότι είναι 18 ομάδες και έχει και πάρα πολλές από το εξωτερικό. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχει στείλει ομάδα η Paris Saint-Germain, η οποία το γαλλικό πρωτάθλημα έχει 19 εκατομμύρια budget. Έχει στείλει φαντάζομαι. Ναι, έχει 19 εκατομμύρια budget στο handball. Η Παρή. Τι λέει, πώς το λένε αυτό το σερβοκροάτο, πώς το λένε έναν που είναι δύο αδέρφια. Α, κατάλαβες όλες, βέβαια. Εκείνος έχει και 2 εκατομμύρια συμβόλαιο. Κάτι άγριο που είναι. Ναι. Τι λέει, ρε φίλε. Πολύ χρήμα είναι το γαλλικό πρωτάθλημα. Το πιο πολύ χρήμα είναι στο γαλλικό πρωτάθλημα. Και στην Ισπανία, βέβαια. Έχει πολλές ομάδες. Έχουν και έσοδα, τα βγάζουν. Ε? Τα βγάζουν τα έξοδα. Ναι, μα το γήπεδο έχει μέσα 30.000 κόσμο σε κάθε παιχνίδι. 30.000? Πού ρε? Φυσικά, στο handball τύπου. Βάζεις και μπερδεύεσαι με τον γύρο της Γαλλίας, το ποδηλατικό. Όχι παιδιά, όχι, το handball είναι πάρα πολύ δυνατό στη Γαλλία. Είναι βέβαια, 30.000 κλειστό έχει η Γαλλία. Κάνουν τα γήπεδα, τα Final Four και όλα αυτά τα κάνουν σε ποδοσφαιρικά γήπεδα, τα οποία τα διαμορφώνουν και τα κάνουν με 30, 40 και 50.000 θεατές. Άρα είναι παιδιά, αυτά βλέπει ο Κοκκόνης και παθαίνει το μυαλό του. Καθαρά ναι. Είναι θέμα πόσο οργανωμένος είσαι. Άμα δεν ασχοληθείς με ένα θέμα, να ρίξεις κάποια λεφτά, να βάλεις κάποιες βάσεις, δεν θα δεις αποτέλεσμα. Όταν το κάθε άθλημα, Γιάννη μου, ζει στο μικρό κοσμό του και οι παράγοντες θέλουν να το κρατήσουν στη δυναμική τη δική του, την προσωπική, αυτά γίνονται. Εντάξει, αυτά γίνονται στην Ελλάδα. Είναι αυτό λέω. Γιάννη, πάμε. Ναι, πάμε στο Βόλι. Σήμερα το πρωί, αυτή την ώρα που μιλάμε για την ακρίβεια, μόλις ολοκλήρωσαν την τελευταία τους προπόνηση. 11 η ώρα μαζευτήκανε στο παλατάκι, η ομάδα έκανε λίγο έτσι ένα πρόγραμμα στο γυμναστήριο και μετά ξανά βίντεο στην αίθουσα κάτω στο προπονητήριο. Ο Χόργε Αλγέτα τονίζει ότι η ομάδα είναι έτοιμη και στο ψυχολογικό κομμάτι. Είναι δηλαδή η ατάκα του ότι η ομάδα είναι έτοιμη τόσο αγωνιστικά όσο και ψυχολογικά. Το θέμα είναι ότι αυτά τα παιχνίδια, είτε καλός ή κακός, και χωρίς να θέλω να προσβάλλω τον Παναθηναϊκό, ο ΠΑΟΚ έχει το ρόστερ για να ξεπεράσει τον Παναθηναϊκό, ακόμα και αν δυσκολευτεί σε κάποιο παιχνίδι. Δεν έχει ο Παναθηναϊκός αυτόν τον πάγκο, ούτως ώστε να βγάλει μια τετράδα αγώνων, στο δικό μου του μυαλό τουλάχιστον. Mm. Αυτό είδα και στο πρωτάθλημα. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι σήμερα χαλαρός, αλλά είναι μια ευκαιρία να διορθώσει κάποια πράγματα, να πάρει λίγο μια χαμένη ψυχολογία, γιατί καταλαβαίνουμε ότι όταν δεν έχει κερδίσει
κανένα ντέρμπι φέτος εκτός και εντός. Γιατί και από το Παναθηναϊκό έχασε τα δύο παιχνίδια και από τον Ολυμπιακό έχασε τα δύο παιχνίδια. Είναι ένα κλειδί για να ανεβάζεις λίγο την ψυχολογία σου. Δεν νομίζω τώρα ότι ο Ντάντε ή ο Σαφράνοβιτς ή ο Πέτκοβιτς έχουν ξεχάσει το βόλεϊ. Απλά θα πρέπει για αυτοί να συνειδητοποιήσουν και σε ποια ομάδα βρίσκονται και τι λεφτά δαπανήθηκαν για να έρθουν στην Θεσσαλονίκη και πολύ απλά να παίξουν αυτό το βόλεϊ που ξέρουν και το οποίο δεν έχουν ξεχάσει. Γιατί τα νούμερα κυρίως και του Σαφράνοβιτς και του Πέτκοβιτς την περσινή χρονιά ήταν καταπληκτικά. Ο Ντάντι είχε λίγο ένα μεγαλύτερο διάστημα να αγωνιστεί, αλλά νομίζω ότι πλέον είναι έτοιμος. Το είδαμε και στο πρόσφατο παιχνίδι στο πρωτάθλημα. Απλά δεν έχει παρουσιάσει η ομάδα ένα παιχνίδι που να σε γεμίσει, που να πεις ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα μπήκε, έπαιξε με τον Κίζικο, δεν θα πω μεγάλη ομάδα, αλλά το πήρε περπατώντας. Όπως έκανε δηλαδή την περσινή χρονιά που σχεδόν τα 15 παιχνίδια δηλαδή τα πήρε αέρα. Αυτός ο ΠΑΟΚ δεν έβγαλε αυτή την ποιότητα φέτος και γι' αυτό υπήρξε αυτός ο προβληματισμός, υπήρξε η αλλαγή προπονητή, το ταρακούνημα από τον κύριο Κατσαρή, ο οποίος ο άνθρωπος αυτή την ώρα έχει δεχτεί καλός ή κακός πάρα πολλά πειρά για την απομάκρυνση του Γκαλμαζίδη και από μένα, αλλά δεν είναι και ένας παράγοντας ο οποίος είναι ένα χρόνο στο χώρο να μην ξέρει τι γίνεται και να κάνει μια κίνηση τέτοια γνωρίζοντας ότι όλος ο κόσμος θα είναι εναντίον του όταν αν ο ΠΑΟΚ δεν καταφέρει να επιτεύξει τον στόχο. Άρα και ο κ. Κατσαρής για να το κάνει αυτό έχει κάτι στο δικό του το μυαλό. Το θέμα είναι αυτό να βγει. Άμα μπορεί ο Χόλγελ Γκέντα να το κάνει, θα αποθεωθεί εννοείται και από τον κόσμο και από την διοίκηση. Αν δεν το κάνει, θα υπάρξει η μουρμούρα. Για μένα όμως το θέμα δεν είναι Χόλγελ Γκέντα, το θέμα είναι των παιχτών, ξεκάθαρα. Αυτοί είχαν την ευκαιρία να μην παρουσιάσουν αυτή την άσχημη εικόνα και να φύγει ο Γιάννης ο Καλμαζίδης και αυτοί είναι τώρα οι οποίοι πρέπει να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά. Είναι απλά τα πράγματα. Πρέπει να παίξουν καλά παιχνίδια. Δηλαδή δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια. Αυτό το πράγμα όταν ο ΠΑΟΚ ξαφνικά βρίσκεται στο σετ να χάνει 4 πόντους και να δείχνουν ανήμποροι μέσα στο γήπεδο να αντιδράσουν, πρέπει να σταματήσει. Και αυτά τα ξέρουν και οι παίκτες, έτσι. Μας είπες και νωρίτερα και μας θύμισες ότι ο Παναθηναϊκός στην κανονική περίοδο κέρδισε 2 φορές τον ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Και αυτό είναι σημαντικό τώρα που ξεκινούν οι ημιτελικοί. Και ο Παναθηναϊκός, Δημήτρη, συγγνώμη σε διακόπτω, έρχεται απελευθερωμένος. Μπορεί να είναι Παναθηναϊκός, να είναι το όνομα πάρα πολύ βαρύ, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι ήδη πετυχημένος που έχει φτάσει σε ημιτελικά. Με ένα budget πολύ μικρό σε σχέση με το ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού, έχει καταφέρει να είναι στα ημιτελικά και έρχεται να παίξει χωρίς άγχος. Οπότε ο ΠΑΟΚ έχει την πίεση. Αλλά άμα καταφέρει να πάρει το σημερινό παιχνίδι, το οποίο εγώ το θεωρώ πάρα πολύ κομβικό για το αν θα το καταφέρει ο ΠΑΟΚ να περάσει το πρωτάθλημα. Δηλαδή πρέπει το σημερινό, στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον, να έχεις ένα 3-0 καθαρό. Να μην πάει το παιχνίδι του 3-2. Είναι σημαντικό αυτό που είπες, ότι όταν η σειρά πάει τρίτο, τέταρτο, πέμπτο παιχνίδι, εκεί το βάθος πάγκο που έχει ο ΠΑΟΚ θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Μα φυσικά, γιατί στο βραχάτι μέσα με τον Παναβοχαϊκό, ο ΠΑΟΚ κέρδισε 2-3 και έχανε 2-0 στα σέτα, θυμάστε, την τελευταία αγωνιστική. Αυτά τα παιδιά από τα οποία μπήκαν και γύρισαν το παιχνίδι ήταν ο Σακόγλου, ήταν ο Σωτηρίου, ήταν δηλαδή οι αλλαγές που μπήκαν. Ναι. Ήταν αυτοί που όταν έπαιζαν είχαμε μεγαλύτερη συνοχή, Γιάννη μου. Ναι. Ναι, δηλαδή νομίζω ότι τα παιδιά, κυρίως ο Σωτηρίου και ο Σακόγλου, ο οποίος ξαφνικά βρέθηκε από τον πάγκο του Ολυμπιακού, όπου έμπαινε για μία φάση σε έναν αγώνα να περασπίζεται τον πρωταθλητή, τα νούμερά του δεν ήταν και τόσο άσχημα για πρώτη χρονιά. Το θέμα είναι πόσο εμπιστεύεσαι και πόσο συνεχίζεις να χτίζεις πάνω σε κάποιους παίκτες. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει πλέον ένα πλάνο. Έχει ανεβάσει το επίπεδο στο βόλεϊ, έχει κάνει το δικό του βολεϊκό κοινό. Το θέμα είναι να χτίσει και κάποιες βάσεις, τις οποίες θα μπορούσε να έχει κάνει με τον κύριο Καλμαζίδη, δεν βγήκε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή έφυγε και ο κύριος Καλμαζίδης, ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να έχει συνέχεια. Μπορεί να έχει συνέχεια, απλά θα ήταν για τον κόσμο τουλάχιστον, ο οποίος δεν είναι αχάριστος ο κόσμος του ΠΑΟΚ και ξέρει τι έχει προσφέρει και ο κύριος Καλμαζίδης, θα ήταν ένα ιδανικό σενάριο το να προχωρήσουν όλα καλά. Αλλά στη ζωή ξέρουμε πολύ καλά ότι τη μία μέρα είσαι καλά, βγαίνεις να πάρεις τσιγάρα που λέει από το περίπτερο και ξαφνικά αλλάζουν τα δεδομένα. Έτσι και ο αθλητισμός. Γι' αυτό δεν καπνίζεις. Πολύ... Ποιος? Όχι, λέω, γι' αυτό δεν καπνίζουμε εμείς. Άμα θες να μην έχεις απρόβλεπτα, δεν καπνίζεις. Ναι. Τι, να βγεις για τσιγάρα και να μην γυρίσεις. Θυμίζω. Εξάλλου, με 5 ευρώ, πας και βλέπεις το παιχνίδι σήμερα. 5 ευρώ είναι το μου.
Εντάξει, είναι 5 ευρώ, νομίζω είναι 10 μόνο στα VIP πάνω. Ναι. Ιδανικός και ο καιρός για να πας στο Παλατάκι. Στον Παναθηναϊκό. Και, και προσφέρεται νομίζω και το γήπεδο και σε αρκετό κόσμο έτσι με οικογένειες. Στο, δηλαδή... στον Παναθηναϊκό παίζει ο τέτοιος, ο Ραγγέλ έτσι παίζει. Και πάει Ραγγέλ, και πολύ καλά. Και πολύ καλά. Σε ένα μάτσο μας πήρε τώρα, μόνος του, στο, το στην Αθήνα. Το καλοκαίρι ο Ραγγέλ έστελε μηνύματα σε όποιον είχε και δεν είχε από τον ΠΑΟΚ, σε όποιον γνώριζε μέσα από τον ΠΑΟΚ ή αυτός από τον ΠΑΟΚ και ζητούσε να έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Mm. Αλλά ήταν ξεκάθαρα θέμα διοίκησης και τεχνικού τι να μην επιλεχθεί ο Ραγγέλ. Το γιατί δεν το γνωρίζω. Μες. Αλλά ότι ο Ραγγέλ το καλοκαίρι το φώναζε ανοιχτά ότι θέλω να έρθω στον ΠΑΟΚ ήταν, είναι 100%. Mm. Γιατί ο ΠΑΟΚ επέλεξε ξένους σε άλλες θέσεις. Ναι, εντάξει. Βασικά. Ναι, γιατί επέλεξε να πάει με μια τετράδα Ελλήνων στο κεντρικό και επέλεξε να πάρει όπως είπες και εσείς άλλες θέσεις τους ξένους. Ωραία. Άξι. Γιάννη, αυτά... να είσαι καλά. 7 η ώρα, πρώτο παιχνίδι. Σε πιστεύουμε, Γιάννη. Σε πιστεύουμε. Θα τα κάνει. Είσαι για τα δύσκολα. Απλά, θα το ένα στενά. Τελευταίο πράγμα να πω για να κλείσω. Δεν γίνεται, παιδιά, να έχουμε μεγάλη εβδομάδα και να έχουμε παιχνίδι κάθε μέρα. Και δεν το λέω για το βόλιο το σημερινό. Δηλαδή και βλέπω ότι κανείς δεν το σχολιάζει καν. Δεν γίνεται δηλαδή μεγάλη Τετάρτη να έχεις παιχνίδι. Δεν γίνεται μεγάλη Πέμπτη να βάζεις 9 η ώρα παιχνίδι. Μεγάλη Πέμπτη. Δηλαδή αυτά τα πράγματα, τουλάχιστον το δικό μου το μυαλό, είναι απίστευτο. Ναι. Έγινε, Γιάννη. Καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Από θρησκευτική άποψη. Κάθε μέρα έχουμε παιχνίδι. Τρίτη βόλη, Τετάρτη ποδόσφαιρο, Πέμπτη μπάσκετ και βολή. Φοβερό είναι. Ναι. Εγώ σχετικά διαφωνώ. Θεωρώ ότι δεν παίζει ρόλο αυτό. Εντάξει, πιστοί που θέλουν να πάνε στην εκκλησία, πάνε στην εκκλησία. Αθλητισμός είναι, δεν είναι ούτε ξενύχτια και διασκεδάσεις και αυτά. Σιγά. Η Φόρτσα πάντως θα βγει κανονικά. Αλλά άλλο το βλέπει διαφορετικά. Σάββατο. Ακούστε. Σάββατο κανονικά, Φόρτσα. Φίλοι. Με όλα αυτά, με όλες τις απόψεις, με ρεπορτάζ, με αποκαλύψεις και παρασκή, με τις προσφορές που ακούτε, τα εκδοτικά κουπόνια, τα καλύτερα δώρα. Μεγάλο Σάββατο. Ναι. Πάμε στις κληρώσεις για τα δώρα που έχουμε εμείς σήμερα. Με τις λαμπάδες. Λοιπόν, 62. Χρήστο, δώσε δύο ονόματα εδώ. Τρία. Τρία νούμερα, Χρήστο, από το 1 μέχρι το 62. 22. Το 22, ναι. Το 36, ναι. Το 51, ναι. Βρες εσύ, Κριστίνα, αυτά τους τυχερούς, να πω εγώ τους χορηγούς. Alter Ego. Ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα με δύο καταστήματα. Ευκαρπία στην 25η Μαρτίου 12 και Πασαλίδη 85 στην Καλαμαριά. Για να ντυθείτε γαμπριάτικα κουστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες, τώρα που έτσι ανήκει ο καιρός, θέλουμε ανεξιάτικο καινούριο ντύσιμο. Και επίσης φτύκας, ειδηγιεινής, πλακίδια, Απόλλωνος 37-39 στην κάτω Τούμπα η διεύθυνση, λίγο πάνω από τον κήπο του Καλού. 2-3-10-905-503 το τηλέφωνο, ώρες καταστημάτων ανοιχτά. Επώνυμα πλακίδια ισπανικών και ιταλικών οίκων που όταν τα παραγγείλετε έρχονται και δωρεάν στο σπίτι σας. Έχουμε νικητές, βρήκαμε. Σωστό. Ναι, στους τρεις που κερδίζουν τις λαμπάδες. Από μία δηλαδή. Μάλιστα. Τελευταία είναι η κυρία. Έχει αρκετές κυρίες. Η κυρία... Τώρα να τα δώσω όπως τα σημείωσα. Όπως τα σημείωσα. Τυχαίο είναι. Α, λες και δηλαδή το τι κερδίζει ο καθένας. Ναι. Εντάξει, ωραία, ναι. Εμείς αποφασίζουμε και... Ναι. Η κυρία Δώρα Ηλιάδου κερδίζει τη λαμπάδα με τη ριγέ φανέλα. Ο κύριος Καράς, Γιώργος, 098, κερδίζει τη λαμπάδα με το παιδικό ρολόι και ο κύριος Τσίμπας, 322, κερδίζει τη λαμπάδα με τη Μονόπολη. Ο κύριος Τσίμπας, Μονόπολη. Ο κύριος Καράς, το παιδικό ρολόι. Η κυρία Ηλιάδου, την λαμπάδα με τη ριγέ φανέλα. Θα κλείσουμε με μία ευχή για καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Μπράβο. Καλό μεσημέρι. Είδες. Η καλύτερη ευχή. Ναι. Συνέχεια μέχρι σαν το Τσαλτίδι. Και ξανά είπαμε. Αύριο. Πολύ γεμάτο το διήμερο, τριήμερο είπαμε. Παρότι διαφωνεί ο Γιάννης ο Παρασκευέτης ότι δεν έπρεπε να είναι γεμάτο. Είναι γεμάτο, θα είμαστε παντού σε όλα τα γήπεδα για να περιγράψουμε τους αγώνες του ΠΑΟΚ σε μπάσκετ, βόλι, μπάλα, τα πάντα όλα. Πόλο, τα πάντα.